όσο η ημερομηνία του κρίσιμου δημοψηφίσματος που θα κρίνει την παραμονή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζει, η αβεβαιότητα στις κοινότητες των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μεγαλώνει. Ετησίως πάνω από 185.000 πολίτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταναστεύουν στη Βρετανία. Για τους υποστηρικτές του Brexit, η παρουσία τους εκτοξεύει τις δημόσιες δαπάνες. Αν ο πληθυσμός αυξάνεται κατά 500.000 κάθε χρόνο, τότε το ΑΕΠ αυξάνεται, λέει ο Νάιτζελ Φάρατζ. Αυτό που δεν αυξάνεται είναι το κατακεφαλήν ΑΕΠ. Αυτό που δεν είναι μετρήσιμο είναι τι φόρους πληρώνει ένας μετανάστης, τι επιδόματα λαμβάνει. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το κατακεφαλήν κόστος, πόσα νέα σχολεία χρειάζονται, πόσα νοσοκομεία, πόσοι νέοι δρόμοι. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά. Έχει ενδιαφέρον ότι κάποιες έρευνες κάνουν λόγο για καθαρό όφελος, μια άλλη για μικρή καθαρή ζημία και η Βουλή των Λόρδων υποστήριξε ότι είναι αδύνατο να καταλήξει. Ο Πρωθυπουργός David Cameron δέχεται έντονη κριτική για την αποτυχία του να ελέγξει τις μεταναστευτικές ροές. Ο ίδιος έχει δεσμευτεί ότι θα περιορίσει τον αριθμό των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα κάθε χρόνο κάτω από τις 100.000.